Αυτή τη στιγμή και περίπου πόσους μήνες είναι, 20 Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, περίπου 3 μήνες μετά τη συμφωνία Τουρκίας, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από την κατάσταση που ξέραμε μέχρι να γίνει αυτή η συμφωνία. Αυτό που φαίνεται εν πρώτης να έχουν καταφέρει είναι όντως ότι οι είσοδοι προσφύγων από το Αιγαίο έχουν μειωθεί πάρα πολύ, έως κάποιες δεκάδες την ημέρα, τέλος πάντων, από κάποιες χιλιάδες την ημέρα, και έχουν μετατοπιστεί στην Ιταλία στο πέρασμα από τη Λιβύη. Αυτό είναι η προσωρινή εικόνα, ξαναλέω, και κατά τη γνώμη μου δεν σημαίνει ότι θα συνεχίσει η στοδή γυναικές. Υπάρχουν μια σειρά παράγοντες οι οποίοι παίξανε, παίζουν και θα παίξουν ρόλο και αύριο ενδεχομένως, και θα αναφερθώ. Τι συντέλεσε στο να γίνει αυτό που είπα πριν λίγο? Πρώτον, ότι η Τουρκία ευθυγραμμίστηκε μέχρι κεραίας με τις επιταγές των κομισαρίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάνει τη βρώμικη δουλειά. Από τα σύνορα με τη Συρία, όπου σκοτώνει κόσμο και επαναπροωθεί, μέχρι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης που έχει στο εσωτερικό της και στα παράλια, έχοντας βάλει χέρι το βαθύ κράτος του Ερντογάν στα τοπικά αστυνομικά κλιμάκια, έτσι ώστε να μην διευκολύνουν την μετακίνηση των ανθρώπων. Στα δικά μας τα νησιά, αν αυτό είναι το ένα σκέλος, στα δικά μας τα νησιά είναι το άλλο πολύ σημαντικό σκέλος, ίσως και σημαντικότερο. Διότι πάρα πολλές βάρκες από αυτές που πάνε νότια της Κρήτης για την Ιταλία φεύγουν από την Τουρκία, αλλά δεν έρχονται εδώ. Πάνε προς Ιταλία και θαλασσοπνίγονται κι αυτές. Το δικό μας σκέλος, τα νησιά, είναι εξαιρετικά καθοριστικό επίσης. Διότι στα νησιά αυτό που είναι τα hot spot από τις 20 Μάρτη και μετά είναι φυλακές, οι άνθρωποι ξεγείρονται, γίνονται απεριές πείνας, πώς το λένε, είναι σε πολύ μεγάλο αναβρασμό, κάνουν αποπείρες, αυτοκτονίες κτλ. Τα διαβάζουμε καθημερινά. Είναι φυλακές για όλους, και για τους πρόσφυγες και για τους μετανάστες, μέχρι υποτίθεται την ταυτοποίησή τους. Η ταυτοποίηση ακόμα δεν έχει προκύψει για ανθρώπους που ήταν 20 Μάρτη που έκλειστε, δηλαδή εδώ και 3 μήνες. Γιατί δεν έχει προκύψει? Γιατί τα κλιμάκια της υπηρεσίας ασύλου μαζί με τους δικαστές ασύλου της ΕΕ και όλο αυτό το επιτελείο, αυτό το οποίο διεκπεραιώνουν καθημερινά είναι 50 αιτήματα ασύλου καθημερινά. Άρα βάλτε 7.000, 8, πώς είναι, δια 50, να βγάλουμε τις μέρες τις οποίες θα διεκπεραιωθούν, και που δεν ήταν και από την αρχή 50, ήταν λιγότερες, που θα διεκπεραιωθούν, ας πούμε, αυτά τα αιτήματα ασύλου. Αυτό τι δημιουργεί? Αυτό το μήνυμα αποτροπής που λέγει ο Μουζάλας. Δηλαδή ότι άμα περάσω στην Ελλάδα, θα μείνω σε φυλακές που δεν και φυλακές κανονικές, αλλά είναι στρατόπεδα συγκέντρωσης του ισχύς του είδους, για πολλούς μήνες στα νησιά, και βλέπουμε. Ποιο είναι το δεύτερο σήμα αποτροπής του Μουζάλα? Η απελάση μέχρι και Σύριον στην Τουρκία πια, πριν από λίγες μέρες. Απελάθηκαν οι δύο πρώτοι, ο πρώτος και μετά ο δεύτερος, Σύριος πρόσφυγας στην Τουρκία, επαναπρόθεση λέγεται, βάσει της συμφωνίας αυτής. Με ποιο αιτιολογικό? Ότι είναι ασφαλής χώρα η Τουρκία, ειδικά για αυτούς. Μέχρι στιγμής έχουν εξεταστεί πάνω από 600-700 αιτήματα Σύριων. Από αυτά τα περισσότερα έχουν γίνει αποδεκτά σε πρώτο βαθμό από τις πρωτοβάθμιες επιτροπές ασύλου. Στις δευτεροβάθμιες επιτροπές ασύλου που προσφεύγουν όσοι από τους υπόλοιπους προσφύγουν, συνήθως οι περισσότεροι, αλλά δεν έχουν και δικηγόρους και αυτά, πάντως προσφεύγουν οι περισσότεροι. Μέχρι στιγμής από τις πόσες μας μένουν, 200-300 αιτήσεις ασύλου που έχουν απορριφθεί σε πρώτο βαθμό, δύο, και αυτές πρόσφατα, έχουν απορριφθεί. Και αυτό γιατί? Γιατί προσπαθεί ο Μουζάλας με νύχια και με δόντια να καταφέρει ώστε η σύνθεση των επιτροπών αυτών να είναι τέτοια
ώστε να αποδέχεται την Τουρκία ως ασφαλή χώρα για τους πρόσφυγες. Δεν είναι ακόμα. Το πιθανότερο είναι ότι σε μερικές εβδομάδες, λίγους μήνες, θα αλλάξει η σύνθεση των επιτροπών αυτών, που είναι συγκεκριμένη, από συγκεκριμένους φορείς τέλος πάντων, και θα επαναπροωθούνται περισσότεροι Σύριοι, για να είναι περιχαρείς αυτοί που φτιάξαν τη συμφωνία, που λέει ότι ένας Σύριος που θα φεύγει, ένας άλλος θα κάνει relocation, υποτίθεται, από την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, αυτό είναι ένας επίσης πολύ σοβαρός παράγοντας για ο λόγος γιατί δεν επιλέγουν πάρα πολλοί άνθρωποι να περνάνε πλέον από το Αιγαίο. Τι γίνεται τώρα στην ενδοχώρα. Στην ενδοχώρα οι τυχεροί, δηλαδή αυτοί που περάσανε πριν τις 20 Μαρτίου, είναι στα γνωστά προσφυγικά στρατόπεδα, που όλοι ξέρουμε και έχουμε τις εμπειρίες μας, ο καθένας μπορεί να τις πούμε μετά. Όπου στην αρχή η φιλοξενία ήταν ότι έλα μωρέ, 10 μέρες, 15 μερούλες θα είναι και θα γίνει relocation, έτσι φτιάχτηκε το σκιστό, το Hilton των στρατοπέδων, και από 10 μέρες έχουμε φτάσει στο θα δούμε αν και πότε θα ξεκινήσει το relocation, εδώ δεν έχει ξεκινήσει από την Τουρκία, και στη βάση της επιτυχούς συμφωνίας που θα ξεκινάει από την Τουρκία, πιθανότατα κάποια ώρα και στιγμή να ξεκινήσει και από εδώ, δηλαδή να φεύγουν πρόσφυγες, να πηγαίνουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπου αυτό σημαίνει ότι η φιλοξενία σε πολλά εισαγωγικά, γιατί δεν είναι ακριβώς φιλοξενία σε αυτά τα κέντρα που υπάρχουν, είναι με συνθήκες προσωρινής διαμονής 2-3 εβδομάδων για πολλούς μήνες ή και χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι δικαίως οι άνθρωποι τρελαίνονται. Και δεν τους τσίπησε καμία μύγα να μην θέλουν να ζήσουν, ας πούμε, στους σοφτούς παραδείσους όταν τους μπαγλαρώσανε από την Ιδωμένη και τους πήγανε σε πλημμυρισμένες αποθήκες και σε τέτοια, και πήγανε αυτοί στα βενζινάδικα. Πήγανε διότι καταλαβαίνουν ότι θα μείνουν καιρό και ότι δεν υπάρχει ζωή μέσα εκεί που τους πάνε. Και γι' αυτό εξεγείρονται και κάνουν και απεργίες πείνας και αρνήσεις εισιτίου και στο σχιστό που υποτίθεται ότι είναι καλό και σε άλλα προσφυγικά στρατόπεδα. Μέσα στα προσφυγικά στρατόπεδα τώρα, εκτός από αυτό που είναι βασικός παράγοντας ζώφου, οι ΜΚΟ έχουν εκτοπίσει τους αλληλέγγυους ομάδες ή αυθόρμητη αλληλεγγύη εν πωλής, εκτός από περιπτώσεις που είναι απολύτως απαραίτητη η αλληλέγγυη, διότι αλλιώς δεν μπορούν να φάνε, ας πούμε, οι πρόσφυγες, δηλαδή η κατεύθυνση είναι όσο γίνεται να αντικαθίστανται οι υπηρεσίες αλληλεγγύης, να το πούμε έτσι, που πρόσφεραν ή προσφέρουν αλληλέγγυοι και συνεχίζουν να προσφέρουν σε πάρα πολλά, εκτός δηλαδή από τα πολύ κεντρικά, σε πάρα πολλά κέντρα σε όλη την Ελλάδα, οι ομάδες αυτές που έχουν φτιαχτεί, διότι δεν είναι επαρκής ούτε η ΜΚΟ, ούτε χρηματοδοτήσεις, ούτε το κράτος, ούτε τίποτα. Αυτή είναι όμως η τάση της αντικατάστασης. Άλλο βασικό στοιχείο σε αυτά τα στρατόπεδα είναι ότι είναι έξω από τις πόλεις, στη μέση του πουθενά, να φυλάνε τους ανθρώπους, όχι η αστυνομία, γιατί είναι ανοιχτά, αλλά οι λύκοι και οι αρκούδες. Και βεβαίως αυτό με συγκεκριμένη στόχευση να μην είναι ορατές οι κοινωνίες, να μην υπάρχει αλληλεπίδραση, γι' αυτό πετάνε έξω και τους αλληλέγγυους, γι' αυτό πήραν το κλειδί, θα μας τα πει η Μαλακάσα, από τους αλληλέγγυους κτλ. Κτλ. Των αποθηκών. Εμείς θα σας πω ενδεικτικά, ο Ελαιώνας που είναι το καλύτερο, ας πούμε, το πρώτο που ήταν το πρότυπο της κυρίας Χριστοδουλοπούλου, θυμάστε αυτά κτλ. Ο Ελαιώνας λοιπόν αυτός, με κίσκους, χωρίς σκηνές, με πάρα πολλές ΜΚΟ μέσα, η μοναδική που έχει κλιμάκιο της υπηρεσίας ασύλου κτλ. Πήγαμε και ζητήσαμε ως Κυριακάτικο Σχολείο Μετανάστων να κάνουμε μαθήματα ελληνικών στους πρόσφυγες μέσα. Και μας είπαν όχι, το καλύπτουμε το θέμα. Υπάρχουν εδώ, ας πούμε, διάφοροι αλληλέγγυοι που έρχονται, κάνουν μαθήματα, αυτό κτλ. Μάθαμε ότι απειροελάχιστα τέτοια γίνονται. Και είπαμε καλά, είναι κοντά το Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών, να έρθουν στο Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών. Υπήρξε μια καθυστέρηση περίπου ενός, ενάμιση μήνα
να μας απαντήσουν, υπήρχαν ενοχλήσεις, αυτό κτλ. Και τελικά καταφέραμε να κάνουμε μαθήματα ελληνικών στο Κυριακάτικο Σχολείο Μεταναστών για τους πρόσφυγες του Ελώνα. Αυτή είναι εν πολλής η στάση. Η στάση σε αλληλέγγυους που είναι, που έχουν και ένα πολιτικό στίγμα, ας πούμε, απέναντι στην κυβέρνηση, που διεκδικούν αυτά κτλ. Επίσης, το τελευταίο και το είπα που έχουν αυτά τα κέντρα είναι ότι εκτός του Ελαιώνα δεν υπάρχουν υπηρεσίες ασύλου εκεί μέσα. Οι πρόσφυγες δηλαδή που είναι στο σχιστό από τις 20 Μάρτη δεν μπορούν να κάνουν αιτήματα ασύλου. Δεν μπορούν να κάνουν αιτήματα οικογενειακής επανένωσης αυτοί που έχουν τις οικογένειές τους σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούν να κάνουν αιτήματα relocation. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι βγαίνουν οι άνθρωποι για ψώνια και συλλαμβάνονται διότι έχουν λήξει τα υπηρεσιακά σημειώματα που είχαν πάρει από τα νησιά και λέγανε ένα μήνα για τους Καουκανούς, για παράδειγμα. Και αυτό το πράγμα το λένε ανθρώπινη φιλοξενία. Και μάλιστα τολμάνε να λένε ότι η Ελλάδα είναι στην πρωτοπορία, ας πούμε, της αλληλεγγύης, σε αντιπαράθεση και πλήρη, ας πούμε, αντιδιαστολή με το ξενοφοβικό κύμα, ας πούμε, που γιγαντώνει στην Ευρώπη και τις κυβερνήσεις αντιδραστικές. Εμείς έχουμε μια κυβέρνηση φιλική προς τους πρόσφυγες, που κάνει αυτά. Δεν είμαστε όμως μόνο εμείς τα κινήματα αλληλεγγύης και διεκδίκηση, το αντιρατσιστικό κίνημα κτλ. Η οργάνωση της αριστεράς της και τα κόμματα στην Ελλάδα, ας πούμε, της ριζοσπαστικής, αντικαπιταλιστικής, μόνο που τα λέμε αυτά, τα λένε κι άλλοι. Τα λέει η Διεθνής Αμνηστία, τα λέει η Guardian, η ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ, που αυτή είναι και χρηματοδοτούμενη από τα προγράμματα αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, κάποια στιγμή βγήκε, δεν θυμάμαι τώρα ποιος κυβερνητικός αξιωματούχος, και είπε, αν είναι δυνατόν η ύπατη αρμοστία που παίρνει τόσα εκατομμύρια, ας πούμε, κτλ., να μας βγάζει γλώσσα. Ότι, ας πούμε, είναι απάνθρωπες συνθήκες που τους πάμε, παίρνουν από την ειδωμένη και τους πάμε εκεί που τους πάμε κτλ. Λοιπόν, όλοι αυτοί έχουν συνωμοτήσει ενάντια στην ελληνική κυβέρνηση που είναι των καλύτερων προθέσεων και πράξεων και τις συκοφαντούν. Ο Μουζάρας, μάλιστα, τις προάλλες στην ΚΕΔΕ που πήγε να μιλήσει, σε το συνέδριο της ΚΕΔΕ, είπε ότι υπάρχει ένα μέτωπο πρωτοφανούς επίθεσης, διεθνές, προς την Ελλάδα, το οποίο πρέπει να φάει ένα ηχηρό σκαμπύλι. Δηλαδή, η Διεθνής Αμνηστία, η Guardian, δεν ξέρω αυτή, είναι και εμείς, εγώ φαντάζομαι όλοι, πρέπει να φάμε ένα ισχυρό σκαμπύλι. Από ποιους θα το φάμε αυτό το σκαμπύλι? Υποθέτω από τις ηγεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι φιλικές προς την Ελλάδα. Αυτές λοιπόν πρέπει να δώσουν σε εμάς ένα σκαμπύλι όλους για να μπούμε στη θέση μας, να μην κατηγορούμε την Ελλάδα, χαλάει το καλό όνομα της Ελλάδας και το ανθρωπιστικό. Είπε ο κύριος Μουζάλας στην ίδια εκεί της ΚΕΔΕ ότι από Σεπτέμβρη θα δούμε να αρχίσουν να μπαίνουν σε οικίσκους αυτοί που είναι σε σκηνές, διότι πράγματι θα μείνουν κάποιο καιρό. Και επίσης είπε ότι από Ιούνιο, τώρα είναι το πρώτο δεκαήμερο, θα αρχίσουν να περνάνε κάποια κλιμάκια της υπηρεσίας ασύλου από τα κέντρα αυτά των προσφύγων, για να αρχίσουν να δηλώνουν πρόθεση αιτημάτων ασύλου οι πρόσφυγες που θέλουν να κάνουν αιτήματα ασύλου. Λοιπόν, άρα νομίζω ότι οι ευθύνες του κράτους, γιατί η συζήτησή μας είναι κράτος, ΜΚΟ και αυθόρμητη αλληλεγγύη, είναι προφανής. Είναι προφανής. Και νομίζω ο λόγος είναι απλός. Όπως προσπαθούν να κάνουν, βαφτίσουν το κρέας ψάρι, που λέει και η εφημερίδα των συνταχτών, για τα μνημόνια, ότι εντάξει ρε παιδιά, αλλά είναι κάπως αλλιώς, εμείς θα τα κάνουμε κάτι διαφορετικό, θα έχουμε και πιο κοινωνική ευθύνη. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είναι το κρέας ψάρι, κατά τη γνώμη μου, και για την προσφυγική πολιτική, που είναι η υλοποίηση ακριβώς ενός πολύ σημαντικού τμήματος της ευρωπαϊκής, ρατσιστικής, αντιπροσφυγικής και αντιμεταναστευτικής πολιτικής. Και δεν μιλήσαμε για τους μετανάστες, που είναι σε χειρότερη φάση τώρα, χωρίς καρδιά, που είναι σε χειρότερη φάση τώρα από ό,τι είναι η Σαμάρα. Σε χειρότερη. Διότι δεν παίρνουν καν το υπηρεσιακό σημείωμα πριν αφήσει από την Ελλάδα σε ένα μήνα, που αφήνονταν ελεύθεροι, διότι τους μπαγλαρών τώρα από τα νησιά και τους φέρνουν σε αμυγδαλές μέχρι την επαναπρόθεση. Αυτό γίνεται.
Λοιπόν, άρα είναι προφανής ευθύνες του κράτους. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους, για τους ίδιους που αν δεν συγκρουστείς με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μείνεις στα μνημόνια να πεθάνεις στην ψάθα ή στο διηνεκές, θα χειροτερεύουν οι συνθήκες όλο ένα και περισσότερο. Ακριβώς για τους ίδιους λόγους, αν δεν συγκρουστείς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα εφαρμόζεις αυτή τη ρατσιστική πολιτική, θα κάνεις τα κρατητήρια, θα κάνεις τα κέντρα hot spot, θα κάνεις ας πούμε απάνθρωπες τις συνθήκες, διότι ευθυγραμμίζεσαι, όπως και να το λες, με αυτή την πολιτική. Δύο λόγια για τις ΜΚΟ. Οι ΜΚΟ δεν είναι όλες το ίδιο. Οι ΜΚΟ υπήρχαν ΜΚΟ και παλιότερα, δεν είναι τώρα που εμφανιστήκανε, και παλιότερα δεν ήταν όλες το ίδιο. Δηλαδή, ας πούμε, υπάρχουν οι γιατροί χωρίς σύνορα, για παράδειγμα, που αν δεν ήταν στην Ευρώπη θα είχε πεθάνει πολύ κόσμο. Πραγματικά, προσφέρουν έργο. Βεβαίως θα μου πείτε, διότι δεν επαρκούν οι υπηρεσίες κρατικές και προφανώς γι' αυτό. Και υπάρχουν και ΜΚΟ που ναι, παίρνουν χρήματα, αλλά κάνουν πράγματα τα οποία θα μπορούσε να τα κάνει το κράτος και εμείς θα το προτιμήσαμε, αλλά όντως τα κάνουν. Πατάνε προφανώς πάνω στα κενά του κράτους. Άρα υπάρχουν αυτό το δύο εδώ. Τι γίνεται όμως με τις ΜΚΟ, ακόμα και των καλύτερων προθέσεων, σε σχέση με το κράτος? Είναι ότι στη συντριπτική πλειοψηφία, ότι αυτές χρηματοδοτούνται, άρα δεν μπορούν να λένε και πολλά, καταρχήν, έτσι. Προσφέρουν ένα έργο στις οποιασδήποτε συνθήκες, δεν μπορούν εύκολα να καλακύρουν το κράτος, την Ευρωπαϊκή Ένωση που τους δίνει τα λεφτά και τα αυτά και τα λοιπά. Παρότι κάποιες φορές το κάνουν, το φτάνουν στο αμήν, αν θέλουν να κρατήσουν κάποια στοιχειώδη αξιοπιστία. Και επίσης, η μικιοποίηση της αλληλεγγύης. Δηλαδή, όλος αυτός ο κόσμος που έχει πάει στα νησιά, που έχει πάει σε κέντρα, διάφορα αυτό κτλ. Έρχονται οι ΜΚΟ και του λένε, τώρα πήραμε το κονδύλι και θέλουμε τρεις ανθρώπους να δουλέψουν, αφού την κάνεις που την κάνεις τη δουλειά. Γιατί να μην πληρώνεις κιόλα? Ανεργία υπάρχει, πηγαίνει ο κόσμος στη ΜΚΟ και γίνεται εργαζόμενο. Και καλά κάνει, δεν είναι κατηγορό τον κόσμο που το κάνει, όμως είναι ότι αποστεώνεται, ας πούμε, η αλληλεγγύη από το κοινωνικό χαρακτήρα και από τη σχέση που μπορεί να έχει με τις τοπικές κοινωνίες και όλο αυτό στη συνέχεια, διότι όταν είσαι εργαζόμενος σε ΜΚΟ δεν μπορείς εύκολα να ηγηθείς, ας πούμε, ή να οργανώσεις ή να συμμετάσχεις σε μία διαδήλωση μαζί με τους πρόσφυγες που θα βγουν από το στρατόπεδο και θα διαμαρτυρηθούν μαζί με την τάδε ομάδα της αλληλεγγύης και με την τάδε ΕΛΜΕ για την κατάσταση. Άρα, έχοντας πει αυτά, είναι προφανώς και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει και τα κονδύλια στις ΜΚΟ και όχι στις κυβερνήσεις, γιατί θέλει να ενσωματώσει, να πει ότι εγώ πρώτον να τα ελέγχει η ίδια απευθείας και δεύτερον να ενσωματώσει την κοινωνική αλληλεγγύη μέσα σε δομές που θα ελέγχει. Άρα αυτό είναι το δεύτερο σημείο για τις ΜΚΟ. Και άρα, όσον αφορά την αυθόρμητη αλληλεγγύη, όχι απλά αντέχει αυτή τη στιγμή, όχι απλά αντέχει, αλλά εγώ δεν περίμενα τόσο πολύ. Δηλαδή, με όλες τις πολιτικές δυσκολίες που έχουν προκύψει, με όλα τα πολιτικά διλήμματα που έχει βάλει η κυβέρνηση, έλα μπορεί και τι μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε και πολλά, και μπορούμε να τα συζητήσουμε αν θέλετε, τι μπορεί η κυβέρνηση και τι δεν μπορεί να κάνει. Πώς θα γίνει και τι να κάνουμε, άμα ρίξουμε το φράχτη, θα έρθουν όλοι και οι άλλοι έχουν φράχτες και θα μείνουν όλοι εδώ και όλα αυτά τα οποία. Σε αυτές τις συνθήκες, με αυτή τη φτώχεια και με αυτή την ανέργεια που υπάρχει στην Ελλάδα και με όλο αυτό το ζωφερό κλίμα που υπάρχει σε σχέση με τους πρόσφυγες και με τον Μουζάλα να έχεις από πάνω να λέει, ας πούμε, ότι θέλουμε να φάμε, πρέπει να φάμε το σκαπίλι, νομίζω ότι οι χιλιάδες άνθρωποι που συνεχίζουν σε τακτική βάση, σε κάθε επίσημη και ανεπίσημη δομή, να έχουν σχέση και επαφή με τα προσφυγικά κέντρα και να προσπαθούν να τα συνδέουν με τις κοινωνίες αυτό το πράγμα της αλληλεγγύης και τα λοιπά και της διεκδίκησης, είναι εξαιρετικά σημαντικό κεφάλαιο. Και χρειάζεται όσο περισσότερο μπορούμε και όσο περισσότερο περνάει από το χέρι μας να το στηρίξουμε, να το απλώσουμε,
να προσπαθήσουμε να συντονιστούμε, να δικτυωθούμε και να κάνουμε τη δράση μας πιο αποτελεσματική.